Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σε όλους, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί, κοντά σας, τύπος και υπογραμμός στην Εκνατία Τηλεόραση. Θα ξεκινήσουμε με συμβουλές από την πολιτική προστασία, την εκπομπή μας σήμερα. Ενώ αργότερα θα μιλήσουμε για τις πολιτικές εξελίξεις εντός και εκτός ορίων Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, καλωσορίζω αμέσως τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος είναι κοντά μας, ο κύριος Κώστας Κοχογλάκης. Και μάλιστα, ως υπεύθυνος πολιτικής προστασίας Κεντρικής Μακεδονίας, είναι η τελευταία φορά που βρισκόμαστε. Σαν διευθυντής πολιτικής προστασίας περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Γιατί μετά πάτε εσείς, πάτε και ένα βήμα, ένα σκαλί παραπάνω, γίνεστε υπερπεριφερειάρχης. Όχι, εντάξει, τίποτα. Απλώς πάμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση, τη νέα βαθμίδα διοίκησης του κράτους. Mm-hmm. Αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονία Στράκης, που περιλαμβάνει την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Με το πρόγραμμα Καλλικράτης συστήθηκαν 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις εναντί των 13 περιφερειών. Οι 13 περιφέρειες ιερετές είναι που θα αναλάβουν ιερετή ο κύριος Ψωμιάδης εδώ στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ συστήθηκαν και 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις. Βέβαια, άλλες οι αρμοδιότητες αποκεντρωμένης διοίκησης, άλλες οι αρμοδιότητες των αιρετών περιφερειών. Παράδειγμα, στο κράτος μένουν τα δάση, τα νερά και το περιβάλλον, με την έννοια, όταν λέμε περιβάλλον, την χωροθέτηση κλπ. Και το μόνο κοινό των δύο θα έλεγα ότι είναι κυρίως η πολιτική προστασία, μια και σε όλες τις βαθμίδες, είτε Δήμος είναι, είτε Περιφέρεια, είτε Αποκεντρωμένη Διοίκηση, είτε Υπουργεία, Φορείς κλπ. Όλοι έχουν και κάποια υπηρεσία πολιτικής προστασίας. Mm-hmm. Μάλιστα. Θα το δούμε λίγο αυτό της καινούργιας διάρθρωσης της περισσίας πολιτικής προστασίας, διότι μας αφορά περισσότερο από όσο νομίζουμε. Αλλά ήθελα πρώτα θα έλεγα ότι είναι η καθημερινότητα. Ακριβώς. Αναλογιστούμε αυτά τα οποία βλέπουμε, όχι να αναλογιστούμε, αυτά που βλέπουμε καθημερινά στα δελτία ειδήσεων, τι γίνεται στην Ευρώπη και λοιπά. Θα έρθουμε στο θέμα. Εγώ ήθελα να πω το εξής, ότι ο καιρός, τουλάχιστον για φέτος το χειμώνα, δεν έχει δείξει ακόμη το άσχημο πρόσωπό του στη χώρα μας. Και αν το δείξει. Βλέπουμε τι γίνεται όμως στην Ευρώπη. Στη Βόρεια Ευρώπη βλέπουμε πρωτόγνωρα καιρικά φαινόμενα και ήθελα να ρωτήσω τι πληροφορίες έχετε από τους επιστήμονες, εάν υπάρχει ο κίνδυνος, διότι περί κινδύνου πρόκειται, να έρθουν αυτά τα φαινόμενα να μετακινηθούν προς τη χώρα μας. Κοιτάξτε, και βέβαια, να συμπληρώσω το ερώτημα, εάν έρθουν αυτά τα φαινόμενα και στη χώρα μας, εάν είμαστε έτοιμοι να τα υποδεχτούμε εντός εισαγωγικών. Παρακαλώ. Κύριε Λαζάρου, μιλάμε για πρόγνωση. Mm-hmm. Μιλάμε για το τι βλέπουν οι επιστήμονες. Mm-hmm. Αν κουβεντιάζουμε εδώ, αν είχαμε έναν μετεωρολόγο, θα μας έλεγε ότι η ασφαλής πρόγνωση είναι των 3 ημερών. Έτσι. Και όχι κάποιων μηνών. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν στις αρχές του φθινοπόρου και μάλιστα το συζητάγαμε και εδώ στην δικιά σας την εκπομπή, ότι βλέπανε κάποιοι μετεωρολόγοι που κάνουν κάποιες μακροπρόθεσμες προβλέψεις ότι πιθανά φέτος η Ευρώπη να έχει τον παγετό της χιλιετίας. Ήδη μιλάνε για τον παγετό της εκατονταετίας. Mm-hmm. Ήδη βλέπουμε στην Βόρειο Αμερική να χιονίζει σε περιοχές που είχε να χιονίσει πάνω από 100 χρόνια. Απ' την άλλη μεριά, η ίδια πρόγνωση έλεγε ότι για τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο βροχές κυρίως το Νοέμβρη και το Δεκέμβρη και κάποιες χιονοπτώσεις μιλάνε για τον Φλεβάρι και Μάρτι. Mm-hmm. Αυτό ήταν στο ίδιο πακέτο πρόγνωσης που μίλαγε για αυτά τα ακραία φαινόμενα που συμβαίνουν στην Ευρώπη. Έτσι δεν ξέρουμε λοιπόν τι ακριβώς μας, αν θα επαληθευτούν ή θα διαψευστούν. Από την άλλη μεριά, οι σχεδιασμοί, η προετοιμασία όλων των φορέων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και αυτοδιοίκησης
Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε καιρικά φαινόμενα, είτε λέγονται πλημμύρες, είτε λέγονται χιονοπτώσεις, είτε λέγεται παγετός, σύμφωνα με αυτά τα οποία συμβαίνουν, θα έλεγα, στην καθημερινότητα, κάθε χρόνο. Δηλαδή, σύμφωνα με τις χιονοπτώσεις που έχουμε κλπ. Και θα έλεγα ότι τουλάχιστον η Κεντρική Μακεδονία και γενικά η Βόρεια Ελλάδα έχει μάθει να ζει με το, ξέρει να αντιμετωπίζει το χιόνι, σε αντίθεση με νοτιότερες περιοχές όπου με το παραμικρό χιονάκι βλέπουμε να κλείνουν, να αποκλείονται περιοχές. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό το οποίο μας βοηθά είναι η καλή συνεργασία, οι καλοί σχεδιασμοί, οι εμπειρίες, γιατί πάντα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αυτά, οι εμπειρίες των παρελθόντων ετών και από εκεί και πέρα η συνεργασία μεταξύ των φορέων, γιατί έχουμε νέους άξονες. Κάποτε η ΔΕΣΕ, η τρίτη ΔΕΚΕ που λέγαμε τα παλιά χρόνια της Κεντρικής Μακεδονίας, η ΔΕΣΕ σήμερα είχε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο της Κεντρικής Μακεδονίας. Τώρα έχουμε μία ΠΑΘΕ, έχουμε τους αυτοκινητόδρομους Αιγαίου από το Κλειδί μέχρι τα σύνορα της Λάρισας, έχουμε την Εγνατία Οδό, άρα βλέπουμε ότι έχουν μπει νέοι φορείς. Παρόλο ότι θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε κάποιος να πει ότι όπου λαλούν πολλά κοκόρια αργεί να ξημερώσει. Αλλά ναι, δεν ισχύει αυτό στην προκειμένη περίπτωση. Ο καθένας ξέρει το κομμάτι του, ξέρει το δρόμο του και με βάση αυτό μπορεί και σχεδιάζει και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε πάει πάρα πολύ καλά από την άποψη αντιμετώπισης έντονων καιρικών φαινομένων. Βέβαια, όταν μιλάμε για πλημμύρες ή χιονοπτώσεις, μιλάμε, είπαμε, για αυτό το οποίο συνήθως πέφτει. Το αν πέσει κάτι πολύ ακραίο, το οποίο είναι, το απεύχεται ο καθένας, εκεί βέβαια δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Βέβαια, η πολιτική προστασία, ο στόχος της είναι η μείωση των όποιων δυσμενών επιπτώσεων μπορούν να υπάρξουν. Μείωση. Κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, δεν εξαρτώνται και από εμάς. Αλλά από την άλλη μεριά, μια και μιλάμε και για με τους επιστήμονες, ίσως κάποια στιγμή θα ήταν ίσως σκόπιμο, κύριε Λαζάρου, να διαχειριστούμε τον καιρό με την έννοια το συννεφάκι που βλέπουμε που πάει να βρέξει και να μας ρίξει κάποια καταιγίδα που θα καταστρέψει και θα φύγει και το νερό στη θάλασσα, να μπορούμε στο μέλλον να το παίρνουμε αυτό το νερό και να μην το αφήσουμε να πάει στη θάλασσα, μια και μιλάμε για ξηρασίες με βάση τις κλιματικές αλλαγές που μιλάνε οι επιστήμονες και να μπορούμε να το αποταμιεύουμε, να προσέχουμε για να έχουμε. Ναι. Καλά, μέχρι στιγμής πάντως δεν προσέχουμε, γεγονός. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ότι δεν προσέχουμε και ήδη τα φαινόμενα της λειψιδρίας θα έλεγα ότι έχουν αρχίσει να παρουσιάζονται σε πολλές περιοχές. Μιλάμε για ερημοποίηση. Στην Κρήτη είναι αρκετά έντονο το φαινόμενο, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουμε, και γι' αυτό γίνονται και προγράμματα που έχουν να κάνουν με την ερημοποίηση. Όμως θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μια διαχείριση σωστή. Άλλωστε και το ότι δόθηκε εντολή και ειδικά και σε επίπεδο περιφέρειας τα τελευταία χρόνια έχουμε και διεύθυνση υδάτων ειδικά αποκλειστικά για τη διαχείριση του νερού, κάτι το οποίο μας βγήκε και οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι η Ευρώπη έχει καταλάβει τον κίνδυνο, αν θέλετε, της λειψιδρίας και έχουν βγάλει ειδικές οδηγίες γι' αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα εμείς μιλάμε όμως για κάτι ακραίες, σαν πολιτική προστασία έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις ακραίες καταστάσεις. Και βέβαια να πούμε ότι δεν είναι η δουλειά της πολιτικής προστασίας η αντιμετώπιση, είναι και η αντιμετώπιση, αλλά κυρίως είναι η πρόληψη. Δηλαδή, εντάξει, λέμε ότι δεν θα χιονίσει, ήδη για τις επόμενες μέρες η πρόγνωση των μετεωρολόγων λέει ότι δεν θα έχουμε λευκή πρωτοχρονιά, που πιθανά να ήλπιζαν κάποιοι. Μιλάμε ότι θα έχουμε πιθανά κάποιες βροχοπτώσεις την Κυριακή το πρωί, τη δεύτερη μέρα της πρωτοχρονιάς, και μαλακός καιρός, δηλαδή σήμερα είναι χαμηλές θερμοκρασίες και αύριο το πρωί, μετά αρχίζει η άνοδος της θερμοκρασίας, σταδιακή άνοδος, και ενώ σήμερα είναι στους 2-3 βαθμούς η θερμοκρασία, θα ανέβει γύρω στους 10 βαθμούς, παραμονή πρωτοχρονιάς και
και την ημέρα της Πρωτοχρονιάς θα είναι γύρω στους 8-9 βαθμούς η θερμοκρασία. Από εκεί και πέρα λοιπόν είναι ότι να μην μας ξεγελάει αυτό. Δηλαδή θα πάρουμε το αυτοκίνητο, θα πάμε την εκδρομή μας. Καλού κακού όμως θα πρέπει να το ξανατονίσουμε, να έχουμε τις αλυσίδες στο πορτμπαγκάζ των αυτοκινήτων μας και να ξέρουμε και να τις χρησιμοποιούμε αυτές τις αλυσίδες, να τις βάζουμε ώστε να μην βρεθούμε προεκπλήξεως και προανάγκης να ειδοποιήσουμε ελάτε να μας βγάλετε ή κολλήσαμε ή οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Πάντως, εγώ πιστεύω πως αν είχαμε καιρικά φαινόμενα παρόμοια με τις Ευρώπες, τις υπόλοιπες Ευρώπες εδώ στη χώρα μας, δύσκολα θα τη βγάζαμε καθαρή. Μα νομίζω και η Ευρώπη δεν τα βγάζει εύκολα, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, όλοι οι μηχανισμοί, κοιτάξτε κύριε Λαζάρου, είναι ένα ζήτημα. Να παίξουμε την κολοκυθιά. Να έχουμε πέντε χιονιστικά. Να κάνω τη μάνα εγώ ή εσύ. Λοιπόν, όχι, απλώς το λέμε. Δηλαδή να έχουμε πέντε χιονιστικά. Και γιατί να έχουμε πέντε και να μην έχουμε δέκα. Και γιατί να μην έχουμε δέκα να έχουμε δεκαπέντε. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχεις όχι μόνο το εργατικό προσωπικό το οποίο θα οδηγήσει τα μηχανήματα. Να έχεις και ανταλλακτικά. Να έχεις. Για να αντιμετωπίσεις τι, κάτι που μπορεί να συμβεί και όχι αυτό το οποίο θα έλεγα ότι συμβαίνει. Mm-hmm. Γι' αυτό και αν θέλετε τα τελευταία χρόνια και η ΔΕΣΕ στην περιφέρεια αυτό που κάνει είναι να μισθώνει μηχανήματα ώστε αν χρειαστεί να επέμβουν. Γιατί δεν είναι εύκολο να μπορεί να έχεις ένα τεράστιο στόλο μηχανημάτων τα οποία να μην τα χρησιμοποιήσεις ποτέ. Mm-hmm. Καλά τώρα κύριε Κολάκη, το πότε είναι σχετικό. Είμαστε μεσογειακή χώρα, έχουμε κάθε χρόνο το χιονάκι μας, κάθε χειμώνα έχουμε το χιονάκι μας, άλλοτε πολύ, άλλοτε λίγο. Θα για πόσες μέρες. Για πόσες μέρες. Για δύο μέρες, τρεις μέρες. Δηλαδή, εγώ να το πω διαφορετικά, τα παλιά χρόνια που δεν υπήρχαν ούτε μηχανήματα, ούτε οργανωμένες υπηρεσίες, ούτε. Αποκλείονται τα χωριά και για πέντε μέρες. Είχαν μάθει οι κάτοικοι να ζούνε με το χιόνι και βέβαια όσο πιο ορεινός είναι ένας οικισμός τόσο περισσότερο χιόνι είχε. Ενώ τώρα, εάν αποκλειστεί για δύο ώρες κάποιος δρόμος, θα είναι πρωτοσέλιδος στις εφημερίδες και πρώτη είδηση στις τηλεοπτικές ειδήσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι ποιες είναι οι ανάγκες. Και θα είναι πρόβλημα, δηλαδή, αν κλείσει η Τσιμισκή για μισή ώρα λόγω χιονιού. Δεν νομίζω. Απέναντίας θα το ευχαριστηθούν πιο περισσότερο οι Θεσσαλονίκοι να πούνε να κατέβουμε να παίξουμε και χιονοπόλεμο στην Τσιμισκή. Αλλά από την άλλη μεριά είναι ότι από εκεί και πέρα είναι το θέμα διαχείριση και η πολιτική προστασία, το έχουμε πει κατ' επανάληψη, δεν είναι μόνο υπόθεση των φορέων, είτε Δήμος, είτε Νομαρχία. Νομαρχία τελειώνει. Περιφέρεια, αποκεντρωμένη διοίκηση, κράτος κλπ. Αλλά είναι και όλων των πολιτών. Δηλαδή, αν ο καθένας κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Δηλαδή, να έχει τις αλυσίδες του ή μιλάμε για βροχές, μιλάμε για πλημμύρες. Όταν παίρνουμε τα σκουπίδια, να τα πετάμε μέσα στον κάδο και να μην τα αφήνουμε έξω ώστε να πάει ο σκύλος να σκίσει τη σακούλα, να βρέξει ο άλλος να πλύνει το αυτοκίνητό, τα νερά να πάνε αυτά τα φερτά στη σχάρα, να βουλώσει το φρεάτιο και μετά μας φταίει ο δήμαρχος που βούλωσε το φρεάτιο και δεν το καθάρισε. Είναι στο να κάνει ο καθένας αυτό που του αναλογεί. Ο κτηνοτρόφος να έχει τις ζωοτροφές για πέντε μέρες επάνω εκεί στη στάνη, ώστε κι αν χιονίσει, γιατί σίγουρα ο δρόμος για τη στάνη δεν θα είναι πρώτης προτεραιότητας για να ανοίξει, άρα να έχει ζωοτροφές για να μπορέσει να ταΐσει τα ζώα.